την πλευρά της ΕΔΕΚ εκφράσαμε τις απόψεις μας και τις θέσεις μας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι ώστε ο ίδιος να μπορέσει να σε αξιοποιήσει όσον καλύτερα θα μπορούσε επικοδομητικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας δεν είναι αντίθετος με την έναρξη ενός επικοδομητικού διαλόγου για εξέβρεση λύσης στο Κυπριακό, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να αγνοούμε τις εμπειρίες του παρελθόντος, όπου πολλές φορές η τουρκική πλευρά, αξιοποιώντας ουσιαστικά την καλή θέληση και πρόθεση της πλευράς μας, προσπάθησε να δημιουργήσει νέα τελεσμένα και να κατοχυρώσει πολιτικό κεκτημένο σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή όμως τίθονται και δύο σοβαρά ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι το θέμα του φυσικού αερίου και για την ΕΔΕΚ είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση το φυσικό αέριο να τεθεί ως θέμα συζήτησης για την επιλύση του Κυπριακού. Και ζητήσαμε από τον πρόεδρο ότι πρέπει να θέσει ένα ερώτημα στον κύριο Αχιντζή. Σε ποιον εύρος έκτασης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης θα ήθελε να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες έχει κάνει αναφορικά με τη ρύθμιση του ενεργειακού? Σε αυτόν που ουσιαστικά έχει κατοχυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από τις διεθνείς συμβάσεις και το δίκαιο της θάλασσας και τις συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες, ή αυτόν που η Τουρκία θέλει να κατοχυρώσει ως αποκλειστική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας? Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης θα πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα την επιστροφή της αμοχώς του στον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών για να μπορέσει να ξεκινήσει μια διαδικασία που να επιτρέψει την επιστροφή των κατοίκων της σε συνθήκες ασφάλειας. Αυτά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και ελπίζω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορέσει να τα αξιοποιήσει θετικά. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Σιζόπουλο. Αναμένουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.